Ω υγιή, εν σώματι υγιή έλεγαν οι αρχαίοι πρόγονοι και τελικά οι επιστημονικέ μελέτε αποδεικνύουν καθημερινά τα πολλαπλά ωφέλη που έχει για τον οργανισμό. Πού κάνει καλό όμω η γυμναστική και τι γίνεται τον καιρό τη κρίση, υπάρχουν χρήματα για γυμναστήριο. Αυτή ήταν η ερώτηση που απευθύναμε στον Παύλο Βαρτζιώτη που διατηρεί γυμναστήριο στην πόλη μα. Όπω ανέφερε, παρά την οικονομική κρίση και τι περικοπέ, οι πολίτε φαίνεται να επιλέγουν τα γυμναστήρια τη πόλη προκειμένου να αθληθούν και να εκτονωθούν από τα πολλά προβλήματα τη καθημερινότητα. Άλλωστε η γυμναστική κάνει μόνο καλό και αυτό είναι το μήνυμα και το ζητούμενο για του ανθρώπου που ασχολούνται επαγγελματικά με τη γυμναστική. Σύμφωνα με τον κύριο Βαρτζιώτη, η γυμναστική δεν έχει ηλικία, ενώ τα τελευταία χρόνια και άνθρωποι μεγαλύτερη ηλικία επιλέγουν έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωή και εντάσσουν στι προτεραιότητέ του την άσκηση. Ε, η αλήθεια είναι ότι η κρίση έχει χτυπήσει όλα τα κοινωνικά στρώματα. Ε, το κομμάτι των γυμναστηρίων τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι είναι σε ανωδική τάση όχι μόνο λόγω κρίση και λόγω το να φτιάξουμε το, το σώμα μα, να διατηρήσουμε τη φυσική μα κατάσταση και να είμαστε σε μια καλή κατάσταση. Ε, ο καιρό στα Γιάννενα είναι ανασταλτικό παράγοντα. Υπάρχουν άτομα τα οποία γυμνάζονται όλο τον χρόνο έξω, ε, με όλε τι συνθήκε, και υπάρχουν άτομα τα οποία γυμνάζονται το καλοκαίρι έξω και το χειμώνα μέσα. Η κρίση λοιπόν δεν έχει χτυπήσει τόσο πολύ το κομμάτι των γυμναστηριών, γιατί ο, ο κόσμος έχει καταλάβει ότι μπορούμε να κόψουμε κάποια πράγματα στι συνήθειέ μας, αλλά η γυμναστική μπορεί να μας βοηθήσει σε πάρα πολλά πράγματα και να βελτιώσει το βιωτικό μας επίπεδο. Ε, να σας ρωτήσω αν περισσότερο έρχονται άντρες ή γυναίκες και τι ηλικίε έρχονται εδώ στα γυμναστήρια. Δηλαδή, ποιοι είναι αυτοί που δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στο να είναι σωματικά υγιείς. Γιατί ο πρώτος κανόνας είναι αυτό. Α, να λίγο. είμαστε σωματικά υγιείς και μετά όλα τα υπόλοιπα. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχουν, ε, υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά, νεαρά παιδιά τα οποία ξεκινάνε ε, από νωρί στο γυμναστήριο. Γιατί ασχολούνται και με προταλτισμό και συγχρόνω θέλουν να βελτιώσουν κάποιε επιδόσει του. Αλλά βλέπω και κόσμο ο οποίο είναι άνω των 50, που ξεκινάει να γυμνάζεται. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και πολύ θετικό. Ναι. Ελπιδοφόρο, ναι. θα λέγαμε, γιατί αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια στροφή Εκαιρικώς. γενικότερα προ το. Ε, σε πιο υγιεινό τρόπο διαβίωση, γενικά. Ε, σίγουρα. Ναι. Ε, βοηθάει πάρα πολύ και ο κόσμο πρέπει να μάθει να γυμνάζεται. Ε, δεν έχει ηλικία γυμναστική. Υπάρχει κόσμος ο οποίος έχει ξεκινήσει τα 50, από τα 50 και